Γι' αυτόν οι Άγιοι, παρόλο που έβλεπαν ξεκάθαρα την αθλειότητα μπροστά τους, εν τούτης τον άνθρωπο τον αγαπούσαν υπερμέτρος, και ουδέποτε παρουσιάστηκε στους ανθρώπους αυτούς αίσθημα κόπωσης και έτσι κατάθλιψης, αποθάρρυνσης, να πει ξέρεις βαρέθηκα, δεν βγαίνει τίποτα, ας πούμε, άστα όλα. Για τους Αγίους αυτά πράγματα δεν υπήρχαν, γιατί μετρούσαν και έβλεπαν τα πράγματα πάνω από τα σύννεφα των παθών. Έτσι έβγαιναν πάνω και έβλεπαν τον άνθρωπο όχι εμπαθή αλλά ως εικόνα Θεού, και τα ανθρώπινα πράγματα δεν τα ερμήνευαν ανθρώπινα, να πει ξέρω εγώ επήγα ας πούμε ξέρω εγώ στη δουλειά μου και με αδίκησε ο προϊστάμενος και να γίνω χίλια κομμάτια και να γίνω εξωφρενό. Εντάξει, με αδίκησε ο προϊστάμενος, ελυπήθηκα για αυτό το πράγμα, αισθάθηκα όλη την ανθρώπινη εκείνη διαδικασία, αλλά ξέρω ότι πίσω από αυτά τα πράγματα, έτσι και πάνω από αυτά τα πράγματα, υπάρχει ο Θεός, ο οποίος έχει άλλα μέτρα και άλλη λογική και άλλη δύναμη, και μπορώ αυτήν τη δυσκολία που με έκανε ο προϊστάμενός μου, ο συνάδελφός μου ή οσδήποτε, να την μεταποιήσω για το καλό μου και να την αξιοποιήσω πνευματικά. Βλέπετε τι είπε ο Πιλάτος εις τον Χριστό, του λέει μα δεν μου μιλάς εμένα, δεν ξέρεις ότι εγώ μπορώ να σε σκοτώσω, να σε απολύσω, να σου κάνω ότι έχω εξουσία πάνω σου, είμαι κυβερνήτης ξέρω εγώ, για δεν μου συμπεριφερθείς σωστά και με περιφρονείς. Του μιλάνε ο Πιλάτος και δεν απαντούσε ο Χριστός. Του λέει πώς συμπεριφέρεσαι έτσι σε μένα που έχω εξουσία, και ο Χριστός του είπε έχεις κάποια εξουσία επάνω μου εάν αυτή την εξουσία σου του δώσει ο Θεός, άρα έχω ειρήνη. Έτσι εσύ νομίζεις ότι θα με σκοτώσεις, σκότωσ' με. Νομίζεις ότι θα μου κάνεις ό,τι θες, κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάνω από σέναν και πάνω από μένα υπάρχει αυτός ο Θεός που ρυθμίζει τα πάντα, και δεν είναι δυνατόν ούτε η δική σου κακία ούτε η δική μου κακία και αδυναμία να νικήσει τη δύναμη και την αγάπη του Θεού.